και ο Σίμονς από πλευράς Αχιλέα. Η πρώτη κατοχή για τους γηπεδούχους με τον Αποέλ να φτάνει και στο καλάθι. Προβάδισμα 2-0 για την ομάδα της Λευκοσίας με τον Ταβόρ Κόνιεβιτς. Από τον Κόνιεβιτς να ψάξει το συμπαίχτη που δεν κατάφερε να συνδεθεί όμως. Το κλέψιμο ο Αχιλέας. Σουτ για 3 από τον Γιωργακούδη. Με 2 αναπηδήσεις η μπάλα κατέληξε στο διχτάκι. 2-3 προβάδισμα για τον Αχιλέα Καϊμακλείου. Και σήμερα φιλοξενούν αυτές τις ομάδες. Είδαν πάρα πολλά. Μακρινό καλάθι για 3 για τον Κόνιεβιτς του Αποέλ, ο οποίος ξεκινάει πάρα πολύ ζεστά. Το λάθος που γίνεται, κλέψιμο από Αποέλ, που τρέχει στο fast break. Η πάσα δεξιά και το τελείωμα κοντά στο καλάθι από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή. Η πάσα από τον Έρβιν Κάλπ, ο οποίος έδωσε την assist εκεί. Χτυπάει για τον Αποέλ, κάνει τη διαφορά. Επιθετικό rebound του Γαβριήλ Κιλαρά, το shoot για 3 από την γωνία. Δεν έχει τύχει όμως το επιθετικό rebound. Σκοράρει ο Αποέλ με τον Κάλουμ, συγγνώμη, με τον Τιποντό, τον Τράβιν Τιποντό. Άντερσον θα ψάξει εκεί μια πάσα στο Σίμονς. Δεν θα περάσει μπαλά. Αποέλ σε άλλο ένα fast break. Με τον Σιμιτζή κοντά στο καλάθι να πετυχαίνει. Με την καλή γενιά. Δυνατός παίχτης με πολύ μπασκετικό ψηλό IQ. Καλάθι τριών πόντων από τον Κόνιεβιτς, ο οποίος εκτελεί τον Αχιλέα από τα 6.75. Με 3-4 τρίποντα για την ομάδα της Λευκοσίας και ένα ποσοστό ευστοχίας 80%, είναι απίστευτο. Που συνεχίζει ο Αποέλ να χτυπάει, να πυροβολεί κατά ριμπάς και πάλι εδώ με το νούμερο 31, Ιερονιμίδης. Έβγαλε έξω στον Σίμονς για 3, μέσα. Καλάθι τριών πόντων. Η έξτρα πάσα στο Σιμιτζή από τη γωνία, μέσα. Καλάθι τριών πόντων από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή, εκνευρισμένος ο Κυράκος Γιαγκουλής, ο οποίος ξεπέρασε τη συγκομιδή που είχε από την πρώτη αγωνιστική. Θα πετύχει καλάθι τριών πόντων ο Βίκτορας Ιερονιμίδης. Πάει να ξεκλειδώσει λίγο ο Αχιλέας εδώ και λίγη ώρα. Έχει πετύχει κάποια συνεχόμενα καλάθια. Έχει βάλει 9 πόντους στα τελευταία, στο τελευταίο 1,5 λεπτό ο Αχιλέας. Γαβριήλ Κιλαράς για 3, μέσα. Η μπάλα χτύπησε στο Στεφάνι, μετά στο ταμπλό και κατάληξε στο διχτάκι. Άντερσον θα δεχτεί την τάπα από τον Χένρι. Από Ελ στο fast break. Χένρι αφήνει δίπλα στο Σιμιτζή. Αυτός πετυχαίνει το καλάθι με το τέλος της πρώτης περίοδου. Με τον καλύτερο τρόπο ο Αποέλ κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο. 40 πόντους στην πρώτη περίοδο. Εδώ, ξανά είδαμε την επάλυψη. Το παιχνίδι που συνεχίζεται. Γλάσπερ θα πάει στο καλάθι και θα πετύχει 2 πόντους για τον Αχιλέα. Πρώτη πόντη στην δεύτερη περίοδο. Μπάσα στην weak side. Παπαμιχαήλ θα πετύχει καλάθι για 3. Παναφορά από την baseline με τον Γκλάσπερ. Γκλάσπερ έδωσε στον Χειμώνα. Πάει στο καλάθι, πετυχαίνει. 2 πόντους ο Ανδρέας Χειμώνας και λίγο παρολίγο εκεί να γκρεμίσει και τον κάμεραμαν της Cita Vision. Σουτ από μακριά για 3, εύστοχος ο Ανδρέας Χειμώνας, ο οποίος είχε 1,5 πόντο μέσο όρο στα πρώτα 2 παιχνίδια της σεζόν. Τάπα, εξαιρετική άμυνα από τον Αχιλέα πάνω στον Χένρι. Χτύπησε κιόλας εκεί στην προσπάθεια ο Χένρι. Ο Λενέλ Χένρι και στη συνέχεια ήρθε ο Γκλάσπερ για να πετύχει το καλάθι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Χένρι από μακριά θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων. Αυτό που σκοτώνει τον Αχιλέα είναι τα τρίποντα. Αν δεν ήταν και εκείνα τα 2 τρίποντα το Αποέλ, θα λέγαμε για comeback από τον Αχιλέα. Από το 50-18. Το 58-34, ένα επιμέρους σκορ δηλαδή, 8-16. Κόνιεβιτς, νέο καλάθι τριών πόντων από τον Κροάτι. Τι να πούμε για αυτόν τον παίχτη, πραγματικά. Συνεχίζει ο Αποέλ με τον Έρβιν Κάρπ εκεί να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό καλάθι. 64-34. Ο Αποέλ που παίρνει τα πάνω του εδώ και 1,5 λεπτό. Έρβιν Κάρπ και πάλι θα πετύχει καλάθι τριών πόντων. Και πανηγυρίζει εκεί με το Σίμινγκ εκεί ο καλαθοσφαιριστής του Αποέλ. 67-34. Έτσι όπως τον είδα με τον πάγο και με τον πόδι δεμένο ψηλά, δεν περίμενα να φορέσει παπούτσι τόσο γρήγορα.
7,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Αποέλ έχει την κατοχή. Κόνιεβιτς θα πάρει το σούτ. Μέσα και αυτό. Δεν πιστεύει ούτε τον αυτό το Κόνιεβιτς. Αν κρίνω από τη γλώσσα του σώματος του. 70-36 το σκορ του πρώτου μηχρούς. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο Αποέλ απέναντι σε ΑΕΚ και Κεραυνό. Θυμίζω, ο Αποέλ έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2014. Είναι πολλά χρόνια για τον βασιλιά του, για τον αυτοκράτορα του Κυπριακού μπάσκετ, Βασίλη Σενιαέλ. Καλάθι τριών πόντων από τον Κόνιεβιτς, δύο πόντων, διορθώνω, ψηλή απόδοση. Ωραία πάσα στον Σιμιτζή, που πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι υπό πίεση και χωρίς να βλέπει καν το Στεφάνι. Προβάδισμα, ένα στους 36, το μεγαλύτερο προβάδισμα, 74-38. Από τότε ο Αχιλλέας τρέχει ένα επιμέρους σκορ, 5-14. Το οποίο γίνεται τώρα 7-14. Και Χριστούδιας, ο τελευταίος, έκανε το σιούτ από τη γωνία. Δεν ήταν όμως εύστοχο. 3 και 10 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το 81-55 προβάδισμα του Αποέλ. Ωραία προσπάθεια από τον Έρβιν Κάρμ. Το κλέψιμο που κάνει ο Τζάλεν Χένρι. Αφήνει ωραία στον Έρβιν Κάρμ. Αυτό στην ασίστ στον Χένρι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η ένατη ασίστ του Έρβιν Κάρμ. Απάντηση για τον Αχιλλέα με τον πολύ καλό Γκλάσπερ. Πρώτης γραμμής για να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχουν και πολλοί Κύπροι. Παπαμιχαήλ για τρεις μέσα. Ο Αχιλλέας Καϊμακλίου που, να δούμε εδώ τι είναι το κλέψιμο, πάει προς το καλάθι ο Έρβιν και πετυχαίνει δύο πόντους για την ομάδα του. 95-68. Πρώτο του rebound του Γιάννα Ράμπο. Έχει τέσσερις ασίστ ο Μιχάλης Κουμής. Θα καρφώσει την μπάλα και κατοστάρα για τον Αποέλ. 101-70. Θυμίζω, ο Γιώργος Τερτιακόβ, ο αρχηγός του Αχιλλέα, είναι τραυματίας. Μερική ρήξη έστω πλάγιου συνδέσμου. Θα επιστρέψει σε κανένα μήνα, υπολογίζουν. Κουμής που πέτυχε ένα καλάθι από μακριά για δύο. Και το 108-84 μάλλον θα είναι και το τελικό σκορ. Θεωρώ ότι ο Αχιλλέας δεν είναι αυτός που βλέπουμε στα πρώτα τρία μάτς. Οι απουσίες του Τρετιακόφ, τώρα του Κέβιν Άντερσον, στα πρώτα δύο μάτς του Βίκτορα Ιωνιμίδη έφεραν βαριές ζήτες για τον Αχιλλέα με 34 πόντους σήμερα.